Έντονα. Επειδή κοιτούσα τον Τρίφωνα που έλεγε «Εμένα βρήκες» και ναι, εντάξει, και εγώ αισθάνθηκα άσχημα στο «Εμένα βρήκες, μωρέ, Γρηγόρη», γιατί είναι ένα πολύ καλό ψυχοπλάσμα ο Τρίφωνας, όλοι το ξέρουμε αυτό. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει στον κύκλο των δημοσιογράφων υπάρχει φράση που λέει «Δεν υπάρχουν αδιάκριτες ερωτήσεις, υπάρχουν μόνο πονηρές απαντήσεις». Έτσι. Υπάρχει. Κάθε καλεσμένος έχει πάντα το δικαίωμα να πει «Δεν θέλω να το απαντήσω αυτό». Κάθε καλεσμένος. Και κάθε δημοσιογράφος ή κάθε παρουσιαστής, ειδικά ενός late night show, γιατί ας είμαστε λίγο ειλικρινείς. Εγώ όταν έκανα στον Αντένα το «Η Γερμανού ξανάρχεται», ο λόγος που με είχαν φωνάξει και ο Γιάννης Ολάτσιος πάρα πολλές φορές στο γραφείο και μου είχε πει «Τελείωνε γιατί θα φας σούτ από εδώ μέσα», ήταν ότι ήμουν εξαιρετικά χλιαρή. Έλα, δεν το είχαν πει έτσι. Δεν μου το είχαν πει έτσι, γιατί δεν είναι έτσι ο τρόπος του Γιάννη, είναι εξαιρετικά γλυκός άνθρωπος. Αλλά με είχε φωνάξει πολλές φορές και μου είχε πει «Ξύπνα. Είσαι πάρα πολύ χλιαρή. Είσαι σχεδόν βαρετή. Όχι, δεν θες να γίνεις αδιάκριτη. Δεν θες να γίνεις αδιάκριτη. Ένα λεπτό. Δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ τον Γρηγόρη, όμως όταν κάνεις late night, όπως ήταν και τα Kardashians και όπως ήταν και το Γερμανού ξανάρχεται, ή θα κάνεις λίγο πιο αιχμηρές ερωτήσεις και συζητήσεις πιο ενδιαφέρουσες, ή τότε μην κάνεις late night και κάνε πρωινή ψυχαγωγία ή κάνε μια άλλο είδους εκπομπή και μείνε στην ασφάλεια της ευγένειας. Συμφωνώ. Όταν θες να κάνεις late night, θα κάνεις αυτό που κάνει ο Αρναούτογλου.